Φέρμα! Κιά! Στις αυταπάτες! Είμαι το κεφαλαίο! Είμαι τους εργάτες! Είμαι η κυφτήσα! Με αίμα οι εργάτες! Δεν την ξεπουλάμε! Τους κεφαλαιοκράτες! Δεν την ξεπουλάμε! Τους κεφαλαιοκράτες! Αγαπητοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι και κύριε Περιφερειάρχα, ήρθαμε με πορεία από την πλατεία εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν θα ανεχτούμε κανένα κλείσιμο μονάδας, κανένα κλείσιμο ορυχείων. Ήρθαμε με τα συνθήματα που λέει ότι ρεύμα φτηνό ΔΕΗ για το λαό και ότι τη ΔΕΗ την έχει χτίσει ο λαός. Άρα και εσείς, ούτε κανένας, έχει δικαίωμα να κλείσει έστω και ένα ορυχείο, έστω και μια καμινάδα. Και εμείς επίσης και το σωματείο μας έχει κάνει και αγώνες και πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες εδώ στην περιοχή, ούτως ώστε να μην ιδιωτικοποιηθεί, να μην πουληθεί, πόσο περισσότερο που είναι ένα και το αυτό, να μην κλείσει καμιά μονάδα, κανένα ορυχείο. Επίσης σας λέμε ότι οι συνέπειες θα είναι τραγικές, ότι ό,τι και αντάξουνε, και όπως υπόθηκε και από εσάς και από άλλους στην ημερίδα, στην Πτολεμαϊδα, ότι κλείνοντας ό,τι μας δίνουν ανάλογα θα κλείνουμε, κάπως έτσι, σας λέμε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι έγκλημα. Είναι καθρεφτάκια, ό,τι και να πούνε, ό,τι και να δώσουν στην περιοχή και αν θέλετε και την ειδική ζώνη, οικονομική ζώνη που προγραμματίζετε, θα δημιουργήσετε ένα γκέτο στην περιοχή με εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Δεν έχετε δικαίωμα, θα μας βρείτε απέναντι όπου και αν πάτε και όποιος τολμήσει αυτό το σχέδιο να το υλοποιήσει, να ξέρετε ότι από το λαό της περιοχής, αν θέλετε και από το αγωνιστικό κομμάτι του, δεν θα βρείτε ησυχία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και στην απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντιταχθήκαμε στο κλείσιμο και στην πώληση, την ιδιωτικοποίηση μονάδων ορυχείων και υδροελεκτρικών. Έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα. Δεν θα αφήσουμε στην ησυχία ούτε την κυβέρνηση, ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο που έμεσα απλή σαφώς κοροϊδεύει τον κόσμο, αλλά ούτε και συνδικαλιστικές ηγεσίες που θέλουν να φύγουν για να περάσουν καλύτερα σε κάποια άλλη περιοχή, όμως όπως και να το κάνουμε για να γίνουν όλα αυτά, στηρίξαν αυτή την κυβέρνηση με τα νύχια και με νύχια και με δόντια. Εμείς όμως θα βρεθούμε απέναντί τους, εδώ θα είμαστε και σήμερα και αύριο στους αγώνες και στους δρόμους.